Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Σήμερα, 5η, 23 Μάη 2019, βρίσκομαι στο ανατολικό τμήμα του εργοταξίου μας, όπου με το μάτι αυτή τη στιγμή, πανοραμικά βλέπω βόρειο αγωνιστικό χώρο, ετοιμασίες για το στέγαστρο, κέντρο γηπέδου κερκίδες στον εφτά και σκυροδέτηση χαμηλά στον τομέα των 9 στα νότια. Ο καλός φίλος λάκησε. Ο καλός φίλος που είναι έφυγε. Δυστυχώς έφυγε και δεν τον προλαβα, παιδιά, για να μας έλεγε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το στέγαστρο. Βλέπουμε μια κερκίδα που είναι αγκιστρωμένη πάνω στο Πασχάλη το Γερανό. Είναι ο Πασχάλης, είναι ο Κατσιφής, σαν Γερανή που ήταν και παλιά, και ήρθε και ο καινούριος ο Γερανός που μπορεί να σηκώνει φορτίο 120 τόνων. Δεν ξέρω το όνομά του. 120 τόνοι μου είπαν ότι σηκώνει τόνους, και θα έρθει ακόμα ένας Γερανός μεγαλύτερος και από αυτόνα όταν τοποθετηθεί το στέγαστρο πάνω στη θέση του. Όπου βλέπετε κενά, παιδιά, είναι σίγουρο πλέον και διασταυρωμένο εδώ στις κερκίδες, στα κενά των κερκίδων, ότι θα τοποθετηθούν στήλοι για να σηκωθεί και να βοηθηθεί το στέγαστρο. Για αυτό τα βρίσκαν τα κενά, για να μπουν αυτά τα κόκκινα που βλέπουμε τώρα εκεί στη θέση των κενών. Καθώς ακόμα ένα φορτηγό βαρέους τύπου, το μπλε αυτό εδώ, ο μπλε τράκτορας, φέρνει ακόμα αρκετές κερκίδες για να τοποθετηθούν λογικά στο τομέα των 7. Στο τομέα των 7. Η πρέσα με το λάθος χρώμα σερί ρίχνει μπετόν στο τομέα των 9, στους κερκιδοφόρους, αν δεν κάνω λάθος, ή αν κάνω λάθος είναι στο τοιχείο ψηλά στο τελείωμα του διαζώματος. Αυτό θα το δούμε στο δεύτερο βίντεο, παιδιά, εκ του σύνεγγυς από ταράτσα ή από μπαλκόνι. Το πρώτο βίντεο έχει θέμα αποκλειστικά τις εργασίες φτιαξίματος εδώ αυτών των δοκών με το λάθος χρώμα. Πολύ λάθος χρώμα έχει μπει σε ένα γκασοφιά. Κλάρκ πάνε και έρχονται, μεταφέροντας παραλυκόμενα. Και πάμε στο υπόλοιπο βίντεο, θα το κάνω επίγειο για το δεύτερο βίντεο, το πρώτο βίντεο, μισό από ψηλά και μισό από τον νότο, μισό από βόρεια και μισό από τον νότο, για να κλείσω ένα ολόκληρο δεκάλεπτο για να το δούμε και να το ευχαριστηθούμε το απόγευμα.
Ζητώ για Εκάρα, συνεχίζω από τον νόκιο τομή, από τον νόκιο τομή και πίσω. Επίγεια. Το δεύτερο θα είναι υποψηλά. Να είμαστε όλοι καλά, παιδιά. Φίλες και φίλοι, συνέχεια του πρώτου βίντεο. Από τον Νότο και από την εκκλησία την εκατριάδα μας γίνονται οι λήψεις, όπου βλέπουμε να σχηροδοτείται παιδιά, επαναλαμβάνω, ο κερκιδοφόρος, ο τελευταίος κερκιδοφόρος ή ο πρώτος, αναλόγως από το βλέπει κάποιος. Καθώς κυριοδοτεί το τομέα σε 9, στο τομέα των 11 και στο 4ο πυλώνα μας τον νοτιοανατολικό, φεύγουν τα παράθυρα. Τα μπαλκόνια εννοώ, από το κερανό το πάνω το Κατσιβί που είναι εντός του αγωνιστικού χώρου, για να πάνε 2,5-3 μέτρα πιο ψηλά. Προλαβαίνω να βλέπω. Πάμε εδώ πέρα να δούμε το πετό. Να ρέει το πετό. Αυτό που όλοι θέλουμε, να ρέει πετό. Στις Φιλαδέλφια στα μέρη. Και όχι προκατασκευασμένο και σιδερένιο. Όπως είναι άλλα γήπεδα. Βέβαια, καλό είναι να γίνονται γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, για να έχουμε την αίσθηση της ασφάλειας εμείς που θα πηγαίνουμε στα γήπεδα αυτά. Τα σημερινά βίντεο τα αφιερώνω, παιδιά, στο φίλο μου τον γιατρό, τον ορθοπαιδικό, το Βασίλη τον Παράσκου, όποιος έχει πρόβλημα, παιδιά, ορθοπαιδικό, Βασίλης Παράσκου, να γίνεται καλά. Και φυσικά στο μέγα χορηγό του καναλιού, τον κύριο Γρηγόρη. Να είστε και οι δύο πάντα καλά. Βλέπουμε, παιδιά, πως ρέει το πετό. Τώρα είναι στο τυχείο πάνω διαζώματος, στην πλάτη, υπάρχει και ο δονητής. Και απολαμβάνουμε live πρέσα εις έργων στην Αγία Σοφιά μας. Προσέχτε, παιδάκια, προσέχτε. Πάμε να δείξω και το τελευταίο σημείο, εδώ που δένεται, λίγο ακόμα θέλει, κανένα μισό μέτρο ακόμα, το μπαλκόνι. Αυτά είναι τα δύο κυριαρχικά θέματα
στο νότο, τοποθέτηση μπαλκονιών περίπου στα 35 μέτρα και σκηνοθέτηση του τομέα 9 στην πλάτη του. Παιδιά, πιστεύω ότι έκανα μια καλή κάλυψη. Πήρα τα όπου πρέπει να πάρω τα επίγεια. Έτσι, να είστε όλες και όλοι καλά. Ζήτω για η κάρα μας. Εδώ θα δείτε, παιδιά, με κλείσιμο της λήψης ότι σταμάτησε να ρίχνει πετό η πρέσα. Πιθανολογώ ότι δεν έχει έρθει βαρέλα για να δώσει υλικό. Με αυτά, παιδιά, με το ΜΕΑ 9, με το ΜΕΑ 11, με πυλώνα και με πυλώνα. Ζήτω για η κάρα μας. Υγεία, υγεία, υγεία. Φίλες και φίλοι, έτσι θα ξεκινήσω το δεύτερο βιντεάκι. Καλησπέρα για δεύτερη φορά. Παρέα με τον κύριο Κώστα, που τον ευγνωμονώ που μου διαθέτει το μπαλκόνι του για να το δούμε όλοι εμείς οι αεξίδες. Το τι γίνεται από ψηλά στην αγκαστοφιά μας, μιας και δεν υπάρχει σήμερα χτίση drone, δεν ξέρω ίσως στο απόγευμα. Βλέπουμε να ρέει το πετό στην πλάτη της 9, του τομέα 9, στην παλιά σκεπαστή. Ήρθε η βαρέλα, μία είναι μέσα. Τα έργα, όπως είπα και στο πρώτο βίντεο, εστιάζονται στο νότο, στον 9 και στο πυλώνα του 11, τον νοτιοανατολικό, και στο βορρά που φτιάχνουμε προετοιμασίες στεγάστρου. Τρεις γερανοί μέσα, τρία θερία, ένας ο κατσιφής, θα σας το δείξω καλύτερα για να καταλαβαίνετε. Έχω τον επιγόνιο, αυτός εδώ πέρα είναι ο Πασχάλης, που έχει πάρει, που πάει να πάρει μια κερκίδα, θα τη δούμε σε λίγο. Ο κεντρικός είναι ο κατσιφής, που κατεβάζει ό,τι κατεβάζει, και ο τελευταίος, αλλά όχι έσκατος, είναι ο καινούργιος γερανός, ο 120άρης, ο οποίος έχει πάνω του αυτά τα μπράτσα των σιδέρων με το λάθος χρώμα. Πάμε στο zoom της εργασίας σήμερα, σκηροδέτηση τομέα 9. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο παραστατικός με το φακό μου για να βλέπουμε να ρέει το πετό, παιδιά. Καθώς έχουν τοποθετηθεί τα δύο μπαλκόνια στα 35 μέτρα, περίπου 35 μέτρα, τώρα βγαίνει και το τρίτο και είναι έτοιμο για άνοδο και αυτό. Θα το δούμε σε λίγο. Πάφει τσιγάρο, μην ακούτε μικρή. Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα. Ναι, όχι, ο Τάσος όχι, θέλω.
Λίγα πράγματα. Πάμε, παιδιά. Κοιτάμε τώρα. Την ανάβαση του τρίτου μπαλκονιού. Αλλά μέχρι να ανέβει, πάμε να δούμε κερκίδα. Θα σπάω από το ένα θέμα στο άλλο, παιδιά. Αλλά και σήμερα, Πέμπτη, παντού εργασίες, έτσι, παντού εργασίες, πραγματικά. Είναι ακριβώς πίσω από τον Κερανό, το Λάκι του Νικολάου. Και τώρα πάει να πάρει τη θέση της, έτσι, γυρίζει και πάει να πάρει τη θέση της στον τομέα των 7. Να είναι καλά ο Κρυκώστας, γιατί τέτοια πλάνα είναι μοναδικά, παιδιά, και χωρίς χρήση drone. Μακάρι ο Αλέξανδρος να είναι εύκαιρος στο απόγευμα να μας βοηθήσει με την τεχνογνωσία του στο πέταγμα του drone, να δούμε και ένα βιντεάκι από ψηλά. Επαναλαμβάνω, γήπεδο 33.500 θέσεων όλοι μαζί. Φαντάσου να γίνει υποκεποίηση, θα γίνει εδώ κομφούζιο. Με κατέστρεψε. Κοίταξε να δεις. Να φάνε τις αποχετεύσεις. Ναι, όλα, όλα, όλα. Μέχρι να τα ξαναφτιάξουν αυτά, εγώ τι έκανα. Εγώ πιστεύω σε 6-7 μήνες είναι έτοιμη. Σε 6-7 μήνες είναι έτοιμη υποκεποίηση. Βλέπουμε, παιδιά, κλείνει και η μπούμα. Σκυροδέτησε ό,τι σκυροδέτησε. Και είμαστε αναμονή τώρα να πάρω το τελευταίο πλάνο, καθώς παίρνουν εκεί οι κερκίδες στο τομέα των 7. Τελευταίο πλάνο να πάρουμε όταν θα βγει το μπαλκόνι για να πάει στα 35 μέτρα. Καθώς άδειασε εδώ ο τράκτορας και φεύγει η καρότσα του, με την καρότσα του αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ζέστη στη Νέα Φιλαδέλφια, πάρα πολύ ζέστη. Και θα παρακαλέσω, παιδιά, για ακόμα μια φορά, μην γράφετε πολιτικά σχόλια. Το κανάλι είναι αμιγώς αθλητικό και δί της ΑΕΚ. Δείχνει ότι η σχέση έχει με την ΑΕΚ και το γήπεδο. Πολιτικά σχόλια δεν συνάδουν. Μέχρι να ανοίξει εκεί το μπαλκόνι που το βλέπετε σε αυτή τη στιγμή, να δείξω λίγο κάτω στο τομέα το 10 πως φαίνεται από το μπαλκόνι του κ. Κώστα. Έχει καλουποθεί το τοιχείο μπροστά, περιμένουμε σκυροδέτηση, άλλη παράλληλαση μπετονιέρων, άλλη ημέρα. Κοιτάτε, παιδιά, εδώ πέρα μπροστά το δρόμο, τι κομφούζι επικρατεί. Φανταστείτε να γίνει υπογειοποίηση. Πού θα διοικητευτεί όλο αυτό το μηχανοκίνητο υλικό, ο Θεός και η ψυχή τους. Η δρόμη της Φιλαδέλφειας και των όμορων δήμων θα γίνεται πανηγύρι. Και καλοκαιριάζει και θα είναι καλοκαίρι όταν ξεκινήσει η υπογειοποίηση. Θα έχουμε τρέλες, καθώς ανεβαίνει εν κατακλείδι το περιβόητο τρίτο μπαλκόνι, ας τα απολαύσουμε για να κλείσουμε αυτή τη λήψη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας είναι από εδώ πέρα. Ο κύριος που έχει το περίφημο μαγαζί με ψαρικά, την άγωνη γραμμή. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Ανθρώπους που με βοηθάνε, εγώ τους ανταποδίδω. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά είναι ένα μαγαζί. Σήμερα κατατεθένει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η άγωνη γραμμή. Λοιπόν, με αυτά παιδιά, πιστεύω έκανα μια καλή κάλυψη όλου του γηπέδου μας, τόσο από χαμηλά επίγεια όσο και υπτάμενα, καθώς κλείνει εδώ πέρα η βούμα, ζήτω η αϊκάρα μας, υγεία μόνο. Φίλοι, εγγραφές και κουδουνάκι στο Black της ΑΕΚ. Έτσι μπράβο, στο Black της ΑΕΚ.